Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, άλλο ένα βίντεο με τα top ratings για το FIFA 18 και ξεκινάμε αμέσως. Ελπίζω σήμερα μην έχουμε κανένα παράξενο επισκέπτη εδώ γύρω και ξαναχρειαστεί να σταματήσω το βίντεο. Και πώς έχει από εδώ και πέρα, 10-10. Για όσους δεν το ξέρουν, από εδώ και πέρα θα βλέπουμε 10-10 τους παίκτες, ώστε να τρεναριστεί λίγο το θέμα, μόλις τελειώσουν τα ratings να βγει το demo κτλ. Την ξέρουμε την ιστορία γνωστή εδώ και χρόνια. Οπότε σήμερα θα δούμε τους παίκτες από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 31 για αυτό το βίντεο και έτσι θα το πάμε για τα υπόλοιπα βίντεο. Οπότε ξεκινάμε αμέσως. Για πάμε να δούμε. Δεν έχω δει τι έχουν βγει. Η αλήθεια είναι ότι έχω φάει δύο spoiler. Ένα είναι ότι ο πρώτος είναι ο Έριξεν, εδώ που έχουμε, και έχω φάει και άλλο ένα spoiler για έναν παίκτη, θα το δούμε στην πορεία. Όταν θα τον δούμε, θα σας πω. Πρώτος λοιπόν είναι ο Έριξεν, μια φανταστική κάρτα νομίζω και στο 17, φανταστική φαίνεται και στο 18. 75 pace, 78 shooting, 88 passing, 84 dribbling, 63 physical, έτσι και έτσι. Weak foot όμως 5 αστέρια, high medium, skill moves 4 αστέρια. Είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Είναι ένα camp το οποίο χρειάζεται στην ομάδα σου, πιστεύω. Αγάπησα πάρα πολύ την Team of the Season κάρτα του όταν έπαιξα μαζί του στο 17. Ελπίζω να αξίζει και η φετινή βασική κάρτα του Έριξεν, ήταν πάρα πολύ καλό. Και η βασική του κάρτα και οι special κάρτες του ήταν πάρα πολύ καλές στο 17 και όπως είπα τα στατιστικά του φαίνεται ότι θα είναι το ίδιο καλός και στο 18. Πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι ο Vidal. Vidal, δεν ξέρω, λογικά προφέρεται Vidal γιατί αυτές οι Λατινοαμερικάνικες, αλλά δεν έχει σημασία, δεν έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε λεξιλογικό μάθημα. Ο Vidal νομίζω θα είναι από τα καλύτερα συντήματα του παιχνιδιού. Ο συνήθως 75 pace, 83 defending, 84 physical, αλλά αυτά τα τρία στατιστικά τον κάνουν το καλύτερο CDM. Βασικά τα καλύτερα CDM μάλλον, δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο γιατί υπάρχουν και άλλα CDM, πιο κάτω θα δούμε. Γιατί κάτι δεν έχουμε δει ακόμα νομίζω. 79 dribbling, 81 shooting, 80 passing, πάντως είναι από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες μαζί με τον Angolan και τον Hamsik που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες, τα έχουν όλα. Έχει high work rates, 4 αστέρια weak foot, 3 skill moves, δεν έχει skill moves αλλά τέτοιου στυλ παίκτες δεν τους θέλει και τα skill moves. Κάνουν όλα τα άλλα, δεν χρειάζεται να κάνουν και τα skills. Υπάρχουν άλλοι παίκτες για να τα κάνουν, οπότε μια φοβερή κάρτα και ο Vidal όπως και πέρσι. Marcelo, ίσως το καλύτερο, μάλλον το καλύτερο αριστερό back στον κόσμο πιστεύω. High medium, 4 αστέρια weak foot, 4 αστέρια skill moves, σε αμυντικό δεν το βρίσκει συχνά αυτό. 78 pace δεν είναι το ιδανικό για τη θέση του, του Marcelo, αλλά όπως και ο Alaba είναι μια πολύ all around κάρτα, 85 dribbling, 80 passing, 82 defending, 79 physical. Είναι πολύ καλός αμυντικός και σίγουρα θα πάρει special κάρτες, οπότε αυτό το pace δεν με ανησυχεί τόσο πολύ. Αν και πιστεύω ότι και με το 78 pace ο Marcelo θα την κάνει τη δουλειά του πολύ καλά και θα είναι φυσικά ακριβή η κάρτα του, στην αρχή ειδικά πάρα πολύ ακριβή. Επόμενος, Edinson Cavani, όχι από τους αγαπημένους μου striker η αλήθεια είναι, αλλά έκανε μια φοβερή χρονιά πέρσι. Έχει 77 pace που είναι στα όρια του να πεις ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, γιατί έχει και 83 shooting που είναι καλό, έχει 81 physical που επίσης είναι καλό, 72 passing, 80 dribbling, αλλά το κακό είναι ότι δεν έχει τα skill moves, δεν έχει και το weak foot, γενικά δεν είναι προσωπικά για μένα αυτός που προτιμώ σαν striker στο FIFA, δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω πολύ. Πάντως έχει μια ποιότητα, έχει καλό shooting, έχει σεβαστό pace και καλό dribbling και physical, οπότε σίγουρα θα τον δούμε, πάντως στα δικά μου, στις δικές μου προτιμήσεις δεν είναι μέσα ο Cavani. Pogba, φοβερή κάρτα, νομίζω έφαγε ένα downgrade και είναι λογικό, δεν έκανε τη χρονιά που όλοι περιμένανε πέρσι, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα κάνει καλή χρονιά φέτος, θα δούμε. Πάντως πήρε και τις special κάρτες του, λίγο γενναιόδωρη πιστεύω σε αυτά, με την United και με άλλες ομάδες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε λίγο τα marketing του CA αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Pogba είναι από τις πιο ολοκληρωμένες επίσης κάρτες. Στο FIFA 74 pace, 79 shooting, 84 passing, 84 dribbling, 88 physical, 68 defending, που φτιάχνεται με ένα chemistry style και έχει 4 αστέρια weak foot, 5 αστέρια skill moves, από τους πιο τεχνίτες παίκτες στο χώρο του κέντρου, οπότε θα είναι πανάκριβος εννοείται και θα αξίζει. Και για να δούμε εδώ το CDM μας. Αυτός ήταν παίκτης αποκάλυψης το 17. Όχι για το rating του. Πλέον έχει και μεγάλο rating. Δεν ξέρω πλέον τι άλλο μπορεί να κάνει. Πέρσι ήταν πιστεύω most used παίκτης μαζί με τον Smalling, μαζί με τον μαζί με τον Martial που ήταν OP, καρά OP. Φέτος είναι 87. Δεν μπορείς να τον πεις OP. Φέτος περιμένει να κάνει πολύ καλά πράγματα. Παραμένουν τα καλά του στοιχεία, η ταχύτητα και η άμυνα. Βέβαια βλέπουμε και 80 dribbling που είναι πολύ σεβαστό και 75 passing. Μπορεί να πασάρει λιγάκι τουλάχιστον. Εντάξει, το shooting είναι χαμηλό, παραμένει χαμηλό, είναι λογικό, medium high, εξαιρετικά work rates, weak foot, skill move στο 3, δεν τον θέλεις όπως έχουμε πει και για άλλα CDM για να σου κάνει τρίπλες κτλ. Πολύ καλός. Περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από τη φετινή κάρτα του Καντέ, ελπίζω να μην μας απογοητεύσει. Βεράτη. Και αυτή είναι το δεύτερο
spoil που έφαγα και είδα ένα tweet του Nepenthes στο Twitter. Προφανώς αυτό ήταν tweet, είδα στο Twitter. Ο Βεράτη δεν ξέρω γιατί είναι 87 overall. Απλά. Δεν ξέρω. Απλά επειδή είχε 89 dribbling και 84 passing. 65 pace, 59 shooting, δεν μπορεί να σουτάρει. Καλύτερα σουτάρω εγώ. 68 physical. Δεν ξέρω γιατί έχει τόσο χαμηλά shooting αυτά. Να μου πεις, δεν τον έχω δει και ποτέ να σουτάρει. Αλήθεια, το Βεράτη. Τέλος πάντων, 65 pace, πολύ λίγο. 79 defending είναι ok για ένα CDM. CM τον έχει βασικά, αλλά σαν CDM πιστεύω χρησιμοποιεί το Βεράτη. 89 dribbling, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δεν έχει skill moves όμως. Επίσης 84 passing, ok, δεν με ξετρελαίνει, είναι καλό το passing αλλά δεν με ξετρελαίνει. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάποιο λόγο να πληρώσεις τα coins που θα κάνει ο Βεράτη σαν 87 overall παίκτης για να τον πάρεις. Δεν ξέρω, μέσα στο παιχνίδι. Ίσως είναι καλός, δεν το ξέρω, πάντως δεν φαίνεται και πολύ χρήσιμος για 87 overall παίκτης. Επόμενη κάρτα, και αυτός έχει ένα downgrade σημαντικό γιατί ξεκίνησε σαν 90 πέρσι, το χειμώνα έγινε 89 και φέτος η βασική του κάρτα ξεκινάει από 88. Παρόλα αυτά παραμένει φοβερή κάρτα, μιλάμε για τον Boateng, Jerome Boateng, center back της Bayern, πάρα πολύ καλός, ταχύς, δυνατός, πολύ καλός στην άμυνα, από τα καλύτερα center back, παρότι έχει μειωθεί κατά 2 overall σε σχέση με την έναρξη του περσινού FIFA, φαίνεται και πάλι να είναι από τα καλύτερα center back του παιχνιδιού και σίγουρα θα τον δούμε αρκετές φορές, όπως τον είδαμε και στο περσινό FIFA, σίγουρα θα τον δούμε και φέτος. Ο Ζιλ είναι από τους παίκτες αυτούς που λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί, όπως ήταν ο Σίλβα που είδαμε χθες, χθες τους είδαμε, είναι η πρόθεση. Σίλβα, Ινιέστα, ναι, χθες. Σίλβα, Ινιέστα, Ράκιτιτς, Μπουσκέτς. Είναι από αυτούς τους παίκτες, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο χρήσιμο στο FIFA, όπως είχα πει για τους προηγούμενους. Έχει 86 dribbling, 87 passing που είναι εξαιρετικά, αλλά έχει 71 pace που είναι λίγο χαμηλό για cam. Έχει 74 shooting που είναι ok, δεν σουτάρει και στα περιστέρια. 24 defending, οπότε δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ουσιαστικά σαν CM. Χωρίς να έχεις άλλους δίπλα του που να είναι καθαρά αμυντικογενείς, οπότε είναι καθαρά cam για μένα ο Ζιλ, δεν μπορείς να τον βάλεις πιο πίσω στο γήπεδο. 58 physical είναι αρκετά κακό, όταν το βάζεις στο cam έχει να κάνει για με τα center back που είναι δυνατά τα center back, έχει να παίξει με το CDM που θα είναι δυνατή CDM συνήθως, οπότε το 58 physical είναι λίγο χαμηλό. Medium low τα work rates, 2 αστέρια wake food, και αυτό επίσης πολύ κακό, skill moves 4 αστέρια. Γενικά όμως όπως έχω πει στο FIFA δεν ήταν, το χρησιμοποίησα λίγο πέρσι, πολύ λίγο, μου βάλε κάποια πολύ ωραία goal, παραδόξως, αλλά γενικά πιστεύω ότι δεν είναι από τις κάρτες που τις προτιμάνε στο FIFA, αν και έχει καλά stats, όπως είναι το dribbling και είπαμε και το passing, αλλά δεν προτιμάται στη θέση του, υπάρχουν πολύ καλύτεροι. Επόμενος είναι ο Oblak, άλλος ένας θεματοφύλακας, όπως έχω πει για τους θεματοφύλακες, δεν μπορούμε να πούμε πολλά ακόμα χωρίς να έχουμε παίξει το παιχνίδι, αλλά πέρσι ήταν αρκετά καλός, δεν τον χρησιμοποίησα πολύ, είχα πετύχει την demo decision του σε rewards στο Food Champions, δεν την έχω χρησιμοποιήσει αλήθεια, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια γι' αυτόν. Είναι και ψηλός θερματοφύλακας γενικά, φαίνεται καλός και είναι ο τελευταίος μας παίκτης για αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ να πω όμως παραπάνω για τον Oblak. Πάντως έχω ακούσει ότι ήταν καλός πέρσι, μάλλον θα είναι καλός και φέτος. Αυτή ήταν οι 10 παίκτες που είδαμε για αυτό το βίντεο. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.